13 Αυγούστου εδώ για σας για να δείτε βίντεο και να κάνετε χαλαρό μπανάκι, διακοπούλες και άραγμα σε οποιαδήποτε παραλία και κοιμηθείτε ακόμα αν γουστάρτε και πάνω στην άμμο, δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, την ιδέα σήμερα θα την δώσω εγώ Θοδωρή. Πάμε, ακούω. Θέλω να μας πεις τις πιο ακραίες πωλήσει που, έχεις κάνει, που έχεις κάνει ποτέ στο μαγαζί. Ποιε είναι. Όλη την ιστορία από την αρχή. Να σου πω κάτι, δεν θα πω μόνο σε χρηματικό κομμάτι. Θα πω γενικά κάτι πιο ακραίε πωλήσει, δηλαδή πράγματα τα οποία τα βλέπει και δεν τα περιμένεις. Οπότε πάμε να πούμε ιστορίε από αγορέ πελατών, ακραίε. Μέσα σε αυτέ νομίζω ότι την έχω πει πολύ παλιότερα, όμω θα την πω κι αυτή. Μην ξεκινήσει ε με αυτή που έχει πει. Δεν ξεκινήσαμε με αυτή που έχω πει, λοιπόν. Έχουμε κάνει review πριν περίπου δύο χρόνια, παιδιά, το αράει το carbon, το οποίο κάνει 300. Είναι από τα πιο ακριβά κράνη. Κάνει 3.300 ευρώ, είναι carbon. Είναι σπάνιο, δηλαδή τώρα δεν έχουμε κανένα και νομίζω ότι δεν έχει και κάποιο κατάστημα στην Ελλάδα να πουλάει. Είναι one-off, δηλαδή το παραγγέλνει τώρα και μπορεί να έρθει και σε ένα χρόνο. Τώρα δεν υπάρχουν, δηλαδή φτιάχνει, ξέρω εγώ, 100 το χρόνο η αράει. Είναι δύσκολα, δυσέβρετα και ακριβά πολύ. Το έχουμε το κράνο, έχουμε πάρει ένα στη ζωή μα και γενικά δεν πουλιέται. Πόσο και, και και... καιρό το είχατε, με συγχωρείτε, πόσο το καιρό το περίπου ένα χρόνο. Όχι πάρα πολύ, αλλά είμαστε γενικά και ένα ένα κατάστημα το οποίο θέλουμε να έχουμε τα πάντα. Ναι, τώρα το πιο ευνόμενο 3... το πιο ακριβό, αλλά είναι πολύ ειδικό το, το κοινό γι' αυτό. 300, 301... ένα κράνο να το κρατήσει ένα χρόνο δεν είναι πολύ θεωρώ. Παιδιά, Γιατί την έρχεται μία φορά, δεν το εξυπηρετώ εγώ. Εξυπηρετεί μία φορά ένα παιδί εδώ από το μαγαζί, ένα κύριο που μπαίνει με ένα αράι παλιό, με ένα παπί. Και α τι κάνετε και έχω αυτό το αράι, λέει, και θέλω να το αλλάξω μία ζελατίνα. Ήμουνα κι εγώ εδώ. Να του αλλάξω μια ζελατίνα, να, να του βάλω κανένα μάγουλο. Να... Τέλο πάντων, μέσα από πολύ λόγο ο άνθρωπο δεν ήρθε να αγοράσει κράνο. Ήρθε με ένα παπί και επειδή θεωρεί το κράνο πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά με το παπί, το οποίο ήταν στα χρόνια που είναι το αράι, δηλαδή είχε το αράι 10 χρόνια, είχε αράι κράνο. Δηλαδή όσο έκανε το κράνο του, έκανε και το παπί. Να μέσα από πολύ λόγο, περνάει η ώρα, μιλάνε, μιλάνε. Πώ έρχεται η κουβέντα, έχουμε το αράι το κάρμπον που είναι. Παιδιά, ο άνθρωπο μετά από μισή ώρα έφυγε. Έχουμε και φωτογραφία στο Instagram με τον πελάτη που είχε αγοράσει το κράνο. Θα τη βάλουμε, θα τη δείξουμε στο βίντεο. Ο πελάτη, παιδιά, έφυγε με το αράι το κάρμπον. Δηλαδή, συνήθω το μυαλό σου πώ το έχει. Ότι θα το πάρει ο άνθρωπο, θα έρθει με το πανίγκαλε. Με το... Με δεν το είναι GS. Με... Δε... με το GS δεν κολλάει τόσο. Με το GS θα πάρει ένα πιο dual road κράνο. Περιμένει κάποιον να δει με κανένα RRM, με κανένα Panigale, με κανένα CBR, χιλιάρα RR, με κάτι εξωτικό σε μηχανάκι και να σου έρθει ταγμένο και να σου πει Θέλω αυτό και θα είμαι μόνο το στην Ελλάδα. Παιδιά, ήρθε, το πήρε. Και δεν έρθινε. ήρθε για να πάρει αυτό. Ε, αυτή και είναι το πιο τρελό. Δεν πιο ήρθε για να πάρει αυτό, παιδιά. Δεν ξέρω. Το σκέφτηκε, λέει το κεφάλι μου. Τα δώσε και το κράνο. Πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι κάτι που κάνουν πολλοί Και θέλω μέσα από αυτό το βίντεο να ζητάξω για κάποια πράγματα. Το φοράει. Δεν λέει επειδή κάνει τρία χιλιάρικα δεν το φορέσω, να μην το χαλάσω μες στην πόλη για ταξιδάκια. Είναι πολύ μεγάλο λάσο. αυτό. Το φοράει κάθε μέρα, το προσέχει σαν τα μάτια του, το βάζει συνέχεια στη θήκη. Αλλά παιδιά το κράνο το όχι για να το φοράει συνέχεια. Δεν το έχει και έχει πάρει και ένα πιο οικονομικό γιατί είναι πολύ καλό κράνο και να μην το χαλάσει. Το έχει, το σέβεται, το φοράει για να βγάλει τα λεφτά τα οποία έδωσε ο άνθρωπο. Οπότε γι' αυτό το λόγο είναι το κράνο. Ενδιαφέρον η ιστορία αυτή, πάρα πολύ. Ενδιαφέρει. Πάρα πολύ. Ελικιά. Θέλω να βάλει όντω και τη φωτογραφία που έχουμε στο Instagram, θα στην υποδείξω εγώ να τη βάλει. Ωραία, πάμε στην επόμενη τρελή ιστορία που σίγουρα θα έχει κι άλλη μια. Μια άλλη τρελή ιστορία με πώληση. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο είναι ευκατάστατο γενικά, αλλά γιατί είναι μάγκα. Γιατί πάει για εντούρο και έχει αγοράσει άλλα δύο εντούρο για όποιου φίλου που θέλουν να έρθουν. Οπότε έχει τρία μηχανάκια εντούρο και ήρθε να εξοπλίσει αυτόν και τους δύο φίλους του δύο φίλου του, πληρώνοντα αυτό τα πάντα, παιδιά, τα πάντα. Ακριβέ μπότε και έκανε ένα ταμείο, σκεφτείτε, επί τρία με πράγματα μότοκρο. Μπότε, κράνο, δηλαδή ο καθένα έβγαινε γύρω σε ένα μισιλιάρικο. Όταν σα λέω τα πάντα και κορυφαία. SG12 γκάιρνε μπότα, Κράνο Κάρμπον, το Aero το Aviator και όλο ο εξοπλισμό, όλο. Ε, και πηγονατίδε, οι αρθρωτέ που κάνουν 7 καθιστάρκα μόνο οι Αυτό το είδου οι πελάτε. Που έρχονται ρε παιδί μου στο ταμείο και σου λέει ο άνθρωπο: Έχω κάνει ένα τζίρο 6-7 χιλιάρικα στο σύνολο. Σου λένε ποτέ να κόψει τιμή. Οι συγκεκριμένοι θα σου πω όχι. Νομίζω ότι κάποιοι μπορεί να ντρέπονται κιόλα να το πούνε αν με ρωτά. Είναι 50-50. Είναι κάποιοι που εκτιμάνε πάρα πολύ την εξυπηρέτηση και ότι βρήκε αυτά που ήθελε και ότι εξυπηρετήθηκε και έκανε και εκείνη που μπορεί να πούμε και εμεί κάτι από μέρου μα και να κάνουμε χωρί να το ζητήσει και να πει ευχαριστώ να πούμε και αυτό δώρο από εμά. ή να δώσετε κάτι, ένα έξτρα δωράκι, ας πούμε, Σωστά, ναι. που το εκτιμάνε. Ε, σπάνια θα το ζητήσουν, να ξέρει. Ναι. Μπορεί και να ντρέπονται, μπορεί και να μη θέλουν. Εγώ, εγώ γενικά είμαι τύπο που το κάνω σχεδόν πάντα, να ξέρει. Ποιο. Το να ζητάω να μου κόψουν τιμή. Δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν μπορώ να ντρέπομαι. Ε, Αλήθεια εγώ, εγώ, Δηλαδή, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ να πάω και να πω. Όχι σε πολυκατάστημα από εκεί και αν ντρέπομαι. Σε ένα πιο απλό. Σε ένα πιο απλό να πω κάτι καλύτερο από τη μούλα. Που το... Γενικά το βλέπω καθημερινά, αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ. Εγώ, το κα, εγώ δεν, είναι, δεν το κάνω για, το, για να μου κόψει κάτι. Δηλαδή να με σώσουν τα 5 και τα 10 ευρώ προ Θεού. Αλλά το κάνω πιο πολύ για το interaction. Καταλάβες. Να σου πω κάτι. Έρχεται στο ταμείο κάποιο ναι. και λέει. Γενικά ως... δεν κάθομαι πολύ συχνά ταμείο, μιλώ ψέματα πλέον. Ε, κάτι καλύτερο θα κάνουμε, όχι. Ε, μου εχει τυχει στήθει μια-δύο φορέ, εντάξει να το πάρω. Σκέψτε το λίγο αυτό, δηλαδή, έρχεσαι ταμείο και λέει πόσο κάνει, 50. Κάτι καλύτερο θα μου κάνετε, με ωραίο τρόπο, αλήθεια, πάντα γιατί... Δηλαδή. Ε, συγγνώμη, αλλά στον κύκλωμα δεν παίρνει κάτι, αυτή είναι η τιμή του. Με. Είναι από 52-50. Οκ, okay, δεν το πάρω. Όντως. Ναι. <laughs> Όχι, εγώ π.χ. έχω πάει στο σούπερ μάρκετ, το θυμάμαι ακόμα στα Μάρτ. Είχα πάει να ψωνίσω. Και επειδή... Για πλάκα το έπεσα. Εννοείται για πλάκα, ρε. Πάω στο ταμείο και είχα κάνει ένα πολύ μεγάλο ταμείο. Πολύ μεγάλο. Μεγάλο για τα δικά μου δεδομένα. Μπορώ να κάνουμε μια καλύτερη τιμή, τη λέω, ξέρω εγώ. Και με κοιτούσε η ταμεία καλά. Μια άλλη φανταστική ιστορία που την έχω πει πάρα πολύ παλιά, αλλά θα την πω παιδιά γιατί είναι ιστορία lifetime. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή με έχει σκλαβώσει. Είμαι περίπου 19 χρονών το 2012, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Το 11 σταμάτησε το σχολείο και έχω ξεκινήσει από τα 18 μου και δουλεύω εδώ στο Μάζι, πουλάμε ακόμα μηχανάκια και σιγά σιγά αρχίζουμε και πουλάμε αξιουάρ. Και έχω αρχίσει και μπαίνω ενεργά, και γιατί μου αρέσει πολύ και γιατί υπάρχει ανάγκη να δουλέψω και στο Μάζι. Δεν μπορούσα να. Ούτε μ' άρεσε, ούτε μπορώ να κάθομαι, αλλά υπήρχε και ανάγκη να δουλέψω. Και, και... να σημειώσουμε ότι όταν ήρθε εσύ και πήρε τα Ινία, γιατί πολλοί κόσμο δεν το ξέρει. Δουλεύανε εδώ τρία άτομα, έτσι. Με... Τέσσερα. Μπορεί να λες πολλά. Μπορεί να λες Δύο ναι. άτομα, τρία, ναι. τρία. Εγώ τρία άτομα θυμάμαι στι αρχέ τουλάχιστον. Ε, ο Αλεκό, ο οποίο με 50 χρόνια κάποτε θα το βγάλουμε στην κάμερα. Ε, ο Γιάννη που δεν τον ξέρει και ο Σωτήρη οριακά τότε περίπου ξεκίνησε. Yeah. Ε, τρία άτομα. Και πιο παλιά, α πούμε, όταν ξεκίνησα ήταν μόνο ο Αλέκο. Εγώ και ο Αλέκο. Τέλο πάντων. Έχουμε πάρει ένα Integra που είχε ο πατέρα μου από τα πρώτα το 2012. Το 700. Ήταν μαύρο με μπορντό σέλα. Από τα πρώτα Integra που είχαν έρθει. Τέλο πάντων, πρώτη γενιά που ήταν DCT. Αυτά ήταν αυτόματο Συριακό. Και το έχουμε δώσει στη βιτρίνα. Το είχαμε πάρει σαν test γιατί τότε για να το πάρει σαν test σε σαν κατάστημα και σου κάμια καλύτερη τιμή. Και το είχε και, και σαν test να το προωθεί στον κόσμο και να το κυκλοφορεί και εσύ για την προσωπική σου ευχαρίστηση. Και έχει φτάσει η ώρα να το πουλήσει. Και λέμε σιγά σιγά να το πουλήσουμε. Τέλο πάντων, και μπαίνει ένα κυριούλη με ένα παπί, παιδιά. Δεν το έχω τώρα αλλά ένα παπί. Σαν να λέω τώρα παιδιά Astra Grand του 90 σκουριασμένο όλο. Και με ένα κράνο χάλι και μπαίνει μέσα. Και απλά κοιτά, κοιτάει και τον εξυπηρετώ. Εγώ δεν υπήρχε κάποιο άλλο. Κάνω την κουβέντα, μιλάμε. Και μου λέει αυτό το μηχανάκι τι είναι. Του λέω να είναι μια καινούργια τεχνολογία που έχει το μισό μοτέρ του Honda του Jazz, του αυτοκινήτου. Όντω ισχύει αυτό. Και είναι αυτόματο σηριακό. Τι λε, ρε μου λέει και είναι. Το θέλω, μου λέει. Λέω από μέσα μου αποκλείεται. Λέω, αν περνάει η ώρα, μιλάμε, κάνουμε και μου λέει θα το πάρω. Εντάξει, του λέω πάρτε την υπεύθυνη δήλωση. Και λέω από μέσα μου δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Πάρτε την υπεύθυνη δήλωση, υπογράψτε τη, φέρτε μια προκαταβολή για να προχωρήσουμε για διαδικασία για να και μπορμπορ. Όχι, μου λέει δεν κατάλαβε. Πάμε τώρα να με πάσει. Του λέω: Να, το αστυνομικό τμήμα είναι εδώ. Δεν κατάλαβε. Το, το βάζω, παιδιά, στο σκουτεράκι μου. Πάμε στο αστυνομικό τμήμα. Κάνει γνήσιο υπογραφή, μου το φέρνει. Ανοίγει η πορτοφόλι, βγάζει κάτι 500 άρικα. Δεν του είπα. Του πάω να 500.000 500 ευρώ. Μου δίνει η προκαταβολή 4-5 χιλιάρικα. Και μου λέει: Πότε θα είναι έτοιμα τα χαρτιά να έρθω να το πάρω. Έχω μείνει άναυδο. Δεν, το πιστεύω γιατί είναι αυτό που λες ότι. Το έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ. Ότι μπαίνει κάποιο και τον κοιτά από το κινητό που έχει, από τα παπούτσια που φορά, από το τι μπλουζά φορά. Ότι αν θα μπορέσει να ψωνίσει κάτι ακριβό ή δεν θα μπορέσει να ψωνίσει κάτι ακριβό. Ε, δεν ισχύει καθόλου. 9 στι 10 αυτό που δεν φαίνεται ψωνίζει τα πιο ακριβά. <laughs> 9 στι 10. Όχι μόνο τα πιο ακριβά, είναι και αυτό που ψωνίζει για το βλέπει αν λες... Δεν έχει ακριβό αμάξι, δεν θα ψωνίσει. Παιδιά, δεν ισχύει. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιο μπορεί να έχει την οικονομική άνεση, πρέπει σόν και ντε να πάρει ένα αμάξι ακριβό ή μια μηχανή ακριβή. Μπορεί να θεωρεί ότι είναι πιο σημαντικό να πάρει ακριβό κράνο και μπουφάν παρά μηχανάκι. Και εκεί δεν πρέπει να πει ο καθένα, Α, ah, γιατί το έκανε εγώ, θα το έκανε αλλιώ. Ε, κάτω αλλιώ. Ο καθένα κάνει κουμάντο στην τσέπη και στον εαυτό του. Και φτάνουμε στο συμπέρασμα που δεν στο κρίνω, το κάνω και εγώ σε μικρότερη ηλικία. Έχω σταματήσει, παιδιά, αυτό που θα σα πω να το κάνω στο 100%. 100% όχι γιατί είμαι μάγκα, γιατί με έχει διδάξει από κάποια παραδείγματα μέσα από τη δουλειά μου η ζωή να μην το κάνω, γιατί μου έχει δείξει πάρα πολλέ φορέ. Οπ, είσαι λάθο εδώ, είσαι λάθο εδώ. Οπότε, παιδιά, τι δεν πρέπει να κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να σα πω. Να μην κρίνετε ποτέ ένα βιβλίο από το εξώφυλλο. Ποτέ όμω. Εσύ που με βλέπει, κι εγώ μαζί σου, Ακόμα και σήμερα το κάνουμε, αλλά μένει στο μυαλό μα μόνο. Είναι υποσυνείδητο. Περ... είναι υποσυνείδητο. Είναι υποσυνείδητο. Πριν το πούμε παρά έξω, γιατί παλιά το λέγαμε και παρά έξω, θα το σκεφτούμε χωρί να ισχύει και θα πούμε, Όχι, δεύτερη σκέψη έχει, και θα πούμε, Δεν ισχύει, κάτσε να δούμε τι παίζει. <laughs> αλλά καλό είναι, παιδιά, όσοι έχετε πάρει μαθήματα όπω και εγώ, προφανώ και μπορεί να το σκέφτεστε αλλά δεν το κάνετε. Αλλά επειδή θα σα το διδάξει η ζωή αυτό, μην το κάνετε. Πρώτα δείτε και μετά κρίνετε. Τώρα θέλω να μα πει για το τέλο ένα tip. Μια και είσαι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πώ? Είσαι, είσαι, πολλά χρόνια. Και είσαι και μαϊστρία η αλήθεια. Είναι. Θέλω να μα πει το μυστικό των πωλήσεων. Όντω, γιατί είσαι, σο, είσαι σοβαρό πολιτή. Εγώ σε έχω ζήσει και ξέρω ότι, φίλε, πουλά πάγο σε σκημό. Εγώ το ξέρω. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγαπάς αυτό που κάνει. Δηλαδή, όντω να το γουστάρει. Γιατί παιδιά, καλό ή κακό, δεν έχει τύχη να δουλέψω αλλού. Δηλαδή, είχα μια οικογενειακή επιχείρηση, την ανέλαβα, τη γουστάρω πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό που λέω στον Γιώργο. Το γουστάρω. Ψοφάω. Να την εξελίσω παιδιά, συνέχεια δηλαδή. Θα διακόψω, θα διακόψω ένα λεπτό για να πω ότι. Αυτέ τι μέρε ήταν μία εβδομάδα, δεν κάνω πλάκα. Μία εβδομάδα και έφτιαχνε το χώρο για το πακετάρισμα μόνο του. Όλα, όλα, τραπέζια, όλα, όλα. Τα κάνει μόνο του, παιδιά. Είναι άρρωστο ο άνθρωπο. Γενικά μου αρέσει να κάνω αλλαγέ, να εξελίσσομαι, να βλέπω πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα. Είναι, παιδιά, το γουστάρω. Έχω αναρωτηθεί πάρα πολλέ φορέ αν είχα μια οικογενειακή επιχείρηση, ένα ανθοπολείο ή να πουλάγαμε σόρουχα ή γυναικεία ρούχα, αν θα μ' άρεσε το ίδιο. σω δεν θα μ' άρεσε το ίδιο, μην πω ψέματα. Είναι κάτι το οποίο το γουστάρω. Να τονίσω παιδιά που το λέω και στο Γιώργο και πολλέ φορέ δεν το πιστεύει. Ότι δεν είμαι σκληροπερινικό μηχανόβιο. Δηλαδή, έχω ένα σκούτερ για κάθε μέρα και δεν είναι η ζωή μου όλη όπω είναι για τον Γιώργο. Να πάει μια βόλτα με τη μηχανή μόνο του, να φύγει το μυαλό να ξεσκάσει. Εγώ το, το, θεωρώ λίγο. Πιο καταναγκαστικό έργο αυτή τη βόλτα. Θα πάω μόνο βόλτα αν έχει ο προορισμό κάπου να πάμε για να κάνουμε κάτι. Να πάω απλά για να πάω και να γυρίσω. Αλήθεια, στο λέω δεν το κάνω. <laughs> δηλαδή, πάμε μία βόλτα. δεν πάω, ρε παιδιά, δεν πάω. Σου κάτω στο σπίτι μου. Για μότο χρυσό όμω θα πα, ρε φίλε. Ε? Για μότο όμως θα πα. Για μότο θα πάω, ναι. ναι. Εντάξει, είναι τώρα και πώ θα μου τη δέσει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αγαπά. Βγαίνει προ τα έξω. Δηλαδή, φαίνεται ρε, εσύ, ότι δεν μπαίνει ο άλλο και λε, μπήκε πάλι πελάτη. Και όταν πα, όντω, όχι να κοροϊδέψει κάποιον, να του, να του εξηγεί προσωπικά βιώματα και εμπειρίε από διάφορα κράνη που φάνε. Χωρί να του πει ότι αυτό είναι το καλύτερο για σένα, να του πει πώ συμπεριφέρονται σε σένα, να του δώσει δύο-τρία τύψει και να αφήσει τον μπαλάκι σε αυτό να διαλέξει. Χωρί να του πει παρά αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικότερα θεωρώ, αν με ρωτά, αν αγαπά αυτό που κάνει, όλο το άλλο έρχεται από μόνο του. Από Γιατί το βλέπω κι εγώ σε πολλά παιδιά που έχουμε εδώ στο μαζί. Όσοι είναι πορωμένοι, ψάχνονται, δηλαδή. Μπορεί να μην έχουμε δουλειά και ο άλλο να είναι στον υπολογιστή και να μπαίνει μέσα και να διαβάζει. Και λέω, το βλέπω εγώ και λέω: Μωρέ, μπράβο, λέω. Κοίτα, δεν διαβάζει για να μάθει. <laughs> και είχε βγάλει τα ένα academy τέτοιο σεμινάριο. Είχαν φαγωθεί όλοι να κάνουμε το σεμινάριο. Οπότε εν ολίγη, με αυτό που μου είπε, εγώ τι καταλαβαίνω. Αγάπη και ειλικρίνεια. Αυτό είναι το κλειδί. Αγάπη δράδυ. και ειλικρίνεια και νομίζω όλα τα άλλα θα Δηλαδή, Στη ζωή μου, στο λέω ειλικρινά, νοητά δεν έχω θέσει ποτέ κάποιον στόχο και να πω θέλω να ανοίξω δεύτερο μαγαζί ή θέλω να έχω πολλή δουλειά. Όλα ήρθανε μόνα του. Αλήθεια το λέω, δεν το λέω όχι, δηλαδή. Όχι, όχι, μόνο τους δεν έχει τίποτα. Από την αγάπη που έχει. Δηλαδή. Από την αγάπη και τη δουλειά και όλα αυτά δεν είπα πριν ξεκινήσω να δουλεύω ότι θέλω να έχω δουλειά ή θέλω να έχω αυτή τη μάρκα ή θέλω να έχω το ένα ή θέλω να έχω το, το ένα Είναι πράγματα, παιδιά, που δεν κατάλαβα πότε ε, ξεκίνησα και πότε έχω έρθει εδώ και έχουν περάσει 12 χρόνια κοντά. Και είμαι ακόμα σε αυτό το μαγαζί και έχουμε ανοίξει και ένα μαγαζί στα νότια προάστα τα οποία δεν πήγαινε ούτε για πλάκα. Και έχω φτάσει να πηγαίνω στα νότια προάστα επειδή έχω μαγαζί. Δηλαδή. Το συνέστημα όταν προτε... Λέω αυτό και σταματάω γιατί θα μιλάω μέχρι αύριο. Το συνέστημα του να έχω καινούριο μαγαζί, παιδιά, ξύπναγα. Και πήγαινα και έλεγα. Ε, αλήθεια, στο λέ, λέγα. Δεν το πιστεύω. Γιατί έβλεπα παιδιά 8-9 χρόνια το ίδιο μαγαζί. Δηλαδή, πώ να σου το πω, δεν μπορεί. Έχει συνηθίσει αυτό το πράγμα. Πώ είναι που φεύγει, πα για κοπέ εβδομάδε, τρει όταν είσαι μικρό, στο εξοχικό σου και γυρνά στο σπίτι σου και μπαίνει μέσα. Οχ, το σαλόνι, δεν το θυμάμαι. Όχι, καναπέ. Έμπαινε στην τουαλέτα. Πώ, πόσο μεγάλο είναι αυτό το ψυχικό. Το θυμάσαι. Το Ε, μου φαινόταν κάτι πάρα πολύ ξένο, αλλά ταυτόχρονα κάτι που το ότι θα πάει καλά και το γούσταρα πάρα πολύ και δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι ήταν ψέμα. Γιατί δεν το λε με το όνομά του όπω το λε. Είναι το παιδί μου. Έτσι λε. Είναι, εννοείται. Είναι το παιδί, μου. εννοείται. Πάντα έτσι λε. Εννοείται. επειδή όμω πολλά παιδιά ρωτάνε και συνέχιζαν να κάνουν αυτή την ερώτηση. Πάρα πολλά παιδιά, εμένα, εσένα, στο κανάλι, στο κανάλι μου, στο Instagram μου, θέλουν μαγαζί Θεσσαλονίκη. Μαγαζί. Θέλουν, θα... θέλουν μαγαζί. Μα έχουνε τρελάνει, φίλε. Θέλουν μαγαζί στη σαλονική, Θα σου πω ένα τελευταίο και κλείνω. Ωραία, δώσ' το. Δεν ξέρω. Αρχικά νομίζω ότι θα γίνω μετανάστης και δεν μπορώ. Δηλαδή, ωριακά εντάξει, έχω κουραστεί. Με ξέρει, τρέχω από το ένα μαζί στο άλλο. Με θυμάμαι όταν είχα το ένα μαγαζί και δεν προλάβαινα να το θυμάσαι και λέω. Λέγαμε ότι αυτοί που έχουν 10, 20, 30 μαγαζιά, τι κάνουν. Όχι, το... ακόμα και σήμερα με ρωτάτε, το έχω απορία. Και έλεγα δεύτερο μαγαζί. Δεν παίζει ποτέ. Και το δεύτερο μαγαζί, παιδιά, που το ανοίξαμε, τυχαία τα ανοίξαμε. Θα κάτσουμε να πούμε την ιστορία μια άλλη φορά. Και λέω δεύτερο μαγαζί, δεν προλαβαίνουμε το πρώτο. τη δεύτερο, παιδιά, δεν παίζει. Δηλαδή. Και μετά έλεγα. ρε φίλε, αυτό που έχει τα ζάρα, πώ το κάνει. Δηλαδή, ο άλλο που έχει τα τζάμπο, που παίζει να έχει 30 μαγαζιά, ο άλλο που έχει τον καυκά. Πώ το κάνει, τι, τι είναι τόσο μάγκα. Θεωρώ ότι μετά το δεύτερο όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ εύκολα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να έχει ένα μάζι το οποίο δεν είσαι εσύ. Γιατί καλό ή κακό, άμα είμαι σε Θεσσαλονίκη, τι θα πει, ο, μια εβδομάδα και μια εδώ. Παιδιά, δεν είναι εύκολο. Ε, πρέπει να σκεφτόμαστε και την προσωπική μα ε, ζωή και ευχαρίστηση και τη δουλειά μα. Αλλά πρέπει, επειδή εγώ το μέτρο αυτό το χάνω πολλέ φορέ. Έχει χάσει χρόνια τώρα. Πρέπει πέραστε. να βάζουμε και ένα μέτρο πολλέ φορέ και να τα ζυγίζουμε και να μην είμαστε άπλιστοι. Και να κοιτάμε και τη δουλειά μα και τη ζωή μα και, προσω... και την προσωπική μα ευχαρίστηση και όλα να γίνονται και να είναι σε ένα μέτρο. Γιατί βλέπει τον άλλο, λε τεμπέλι. Βλέπει τον άλλο, δουλεύει πολύ, δεν χαιρετίπα. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να είναι σε ένα μέτρο. Και να μην κάνουμε ούτε το ένα πολύ, το άλλο πολύ. Να περνάμε καλά και να περνάμε καλά για εμά. Να είναι αληθινό αυτό και να μην περνάμε καλά για αυτό που βλέπει ένα φακό ή το Instagram ή οποιοδήποτε. Δηλαδή, δεν μου λέει τίποτα άλλο αυτό. Πρέπει να ζούμε στιγμέ και εμπειρίε και να τι κρατάμε για μα και να είναι όλα αυτά μοιρασμένα. Δηλαδή. Κλείσε, κλείσε και θέλω να πω ότι από τη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, δεν σταμάτησε να μιλά έτσι. Ψοφά να μιλά αυτό έτσι. Σ' αρέσει. Θα, είσαι, θα είσαι ένα καλό life coach. Life coach. <laughs> ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά παιδιά από εμά. Θα το πω και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ <laughs> και θα το ξαναπώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την αγάπη και στα σχόλια και για το προηγούμενο βίντεο που κάναμε, παιδιά, για το bullying, για το αγκαλιάσατε πάρα πολύ. Και δεν σα έχουμε ξεχάσει, θα απαντήσουμε. Απλά έλειπα και εγώ και ο Γιώργο. Θα απαντήσουμε στα σχόλια, τα έχω διαβάσει τα περισσότερα, δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Είναι πάρα πολύ σωστά πολλά από εσά και μπράβο σα που έχετε βγει και δημόσια και έχετε πει αλήθεια. Ευχαριστούμε, παιδιά, για όλα. Μην ξεχνάτε, like, subscribe και share. Ερχόμαστε πάρα πολύ ωραία από Σεπτέμβρη. <Και> πολύ ξεκούραστη πολύ για να κάνουμε ακραία χαμό. Ακραία πράγματα. Έχει σκεφτεί κάτι <Και> ο Γιώργο, παιδιά. Ε, θα που ακραία. έχει πει εδώ και μία εβδομάδα να το πω, να το πω. Γιατί λέει Όχι, Όχι. Γιατί ακόμα το μαγειρεύουμε. Θα σκάσουν πολύ ωραία πραγματάκια από Σεπτέμβρη, παιδιά. Πιστέψτε με, τα φιλιά μου.